κύριο καθηγητή, τον κύριο Βασιλείου, που έκανε τη με πολύ μεγάλη τιμή να έρθει στο σχολείο μας, στο σχολείο. Ο Μέρος γιατί έχει αποφοιτήσει από αυτό το σχολείο. Εγώ τον είμαι μικρότερος του, καταλήγω, και τον θυμάμαι, ίσα που τον θυμάμαι φυσικά, πήγαινε στο γυμνάσιο και στο Λύκειο όταν το Λύκειο ήταν στο κάθε πύριο του γυμνασίου. Εγώ θα ήθελα να σας πω, θα τα πω μετά όμως όσον αφορά για τον κύριο Βασιλείο, έτσι με πολύ μεγάλη συγκίνηση, με πάρα πολύ μεγάλη συγκίνηση, γιατί θυμούμε και τον ΑΕΜ, τον πατέρα του και τη μητέρα του και τον αδερφό του, γι' αυτό είμαι πολύ συγκινημένος, είχε πάρα πολύ καλούς γονείς. Η άλλη επίσκεψη έρχεται από την Αυστρία και είναι το Γενικό Λύκειο από τον Κράτς. Μας κάνουν πολύ μεγάλη τιμή οι μαθητές του Γενικού Λυκείου εκεί και οι εκπαιδευτικοί τους, ο Περνάρ και οι Ινές, να είναι εδώ μαζί μας. Μας έχουν εντυπωσιάσει και τα παιδιά αλλά και οι καθηγητές τους. Θα ξεκινήσω λοιπόν από αυτούς και να τους πω ότι είναι πολύ μεγάλη η χαρά που τους έχουμε εδώ μαζί μας, να τους υποδεχτούμε στην δική μας την εκπαιδευτική κοινότητα και να μοιραστούμε αυτή τη μοναδική εμπειρία αυτή τη συνάντηση των δύο λυκείων, μακρινών λυκείων από την Αυστρία και από την Ελλάδα. Η παρουσία τους εδώ είναι σίγουρο ότι θα ενισχύσει τους δεσμούς των δύο σχολείων. Θα γνωριστούμε καλύτερα, θα ανταλλάξουμε απόψεις, εμπειρίες, ιδέες, γνώσεις, καθώς και πολιτιστικές εμπειρίες. Με την παραμονή σας εδώ, να ξέρετε, Βερνάντ και Ινές και αγαπητοί μαθητές από την Αυστρία, με την παραμονή σας εδώ θα πάρετε μία γεύση από το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Είπαμε ότι θα ενδυναμώσουμε τους δεσμούς φιλίας μεταξύ των δύο σχολείων, θα ανταλλάξουμε τις γνώσεις μας, τις ιδέες μας, θα μάθετε την ιστορία του τόπου, καθώς επίσης και τις παραδόσεις του τόπου. Είναι σίγουρο ότι αυτό θα αποτελέσει μια αξέχαστη εμπειρία και για εσάς, αλλά και για εμάς. Ευχόμαστε σε εσάς μια πολύ ευχάριστη και δημιουργική παραμονή στην περιοχή μας και να είστε σίγουροι ότι ό,τι θελήσετε θα είμαστε όλη η μέρα, 24 ώρες, 24 δίπλα σας. Να περάσω τώρα λίγο στον καθηγητή μας, τον κύριο Βασιλείου, στον αξιότιμο κύριο καθηγητή, και να πούμε ότι επίσης χαιρόμαστε που είναι μαζί μας και τον υποδεχόμαστε, όπως είπαμε, στο σχολείο μας, αλλά και στο σχολείο του. Έτσι θέλουμε να νιώθει με ιδιαίτερη τιμή και χαρά. Η επίσκεψη από ένα καταξιωμένο αμερικανικό πανεπιστήμιο, και μάλιστα το Yale, είναι πολύ μεγάλη χαρά για μας. Γιατί? Για τον εξής απλό λόγο. Γιατί και σε εμάς παρουσιάζεται μια ευκαιρία μοναδική να επωφεληθούμε έστω και λίγο από τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας. Που δεν έχουμε αυτή την ευκαιρία, όπως ξέρετε, συνεχώς να παρουσιάζεται μάλλον μια τέτοια τόσο μεγάλη ευκαιρία. Είμαστε βέβαιοι ότι η παρουσία σας εδώ θα εμπλουτίσει τη σχολική κοινότητα. Θα εμπνεύσει τους μαθητές μας. Θα ανοίξει τους πνευματικούς τους ορίζοντες, προκειμένου να σκέφτονται πιο ευρωπαϊκά, σε άλλη κλίμακα. Θα έλεγα το εξής αυτό το σημείο και απευθυνόμενο στους μαθητές του Λυκείου μας, ότι ο κύριος Βασιλείου είναι η μεγαλύτερη απόδειξη, προσέξτε αυτή την κουβέντα, η μεγαλύτερη όμως απόδειξη, μεγαλύτερη δεν υπάρχει, το τι μπορεί να πετύχει κάποιος όταν με υπομονή και επιμονή υπηρετεί τους στόχους του. Αυτό είναι ο κύριος Βασιλείου. Αυτή είναι η μεγαλύτερη απόδειξη. Γιατί προέρχεται από το σχολείο μας και υπηρετώντας τους στόχους του κατάφερε να φτάσει σε ένα τόσο πολύ μεγάλο πανεπιστήμιο όπως είναι το Πανεπιστήμιο του Yale. Άρα λοιπόν, τίποτα δεν είναι αδύνατο για μας, αρκεί να υπάρχει θέληση. Όλοι τον ενθυμούμαστε εδώ, όταν με τον αείμνηστο πατέρα του εργάζονταν στην οικοδομή, στις διακοπές, προκειμένου να ανταπεξέλθει, να ενισχύσει μάλλον τα έσοδα της οικογένειας. Κι όμως, κοιτάξτε τι κατάφερε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί ακριβώς υπήρχε αυτή η πίστη στον αγώνα και στους στόχους που είχε θέσει από πολύ μικρός. Ανυπομονούμε να ακούσουμε τις ιδέες σας, τις προτάσεις σας, να πάρουμε κάτι από τις γνώσεις σας και τις εμπειρίες σας, να ανταλλάξουμε απόψεις για το έργο σας, για το πλούσιο συγγραφικό σας έργο, για την
για το πολυδιάστατο έργο το ερευνητικό σας, για την προσφορά σας στην υγεία, για στο περιβάλλον. Είμαστε γνώμονες και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλλά είμαστε και πολύ περήφανοι που είστε η καταγωγή σας στην ΑΜΟΔΟ. Σας ευχαριστώ.